Καλησπέρα, παιδιά μου, καρπούζι Φέτα Gaming. Και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο που έχουμε Fortnite. Συγκεκριμένα σήμερα είναι το τελευταίο βίντεο που κάνουμε για τη Season 4. Όπως βλέπετε εδώ πέρα λέει ότι τελειώνει σε 6 μέρες. Πρακτικά, εγώ γυρνάω το βίντεο την Πέμπτη και η Season 4 τελειώνει την Τετάρτη. Οπότε το επόμενο μας βίντεο θα είναι στη νέα σεζόν. Με ό,τι πιθανές αλλαγές μπορεί να υπάρξουν σε αυτή που πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολλές και αλήθεια πιστεύω ότι θα είναι γαμάτες. Φάση είναι σχεδόν το τελευταίο βίντεο αυτή τη σεζόν να μην πιέσω πάρα πολύ τον εαυτό μου σε solo και να τραϊχαρντάρω πάλι μπα και πάρω νίκη τελευταία στιγμή. Θα προσπαθήσουμε ξανά για νίκη την επόμενη σεζόν. Στην προηγούμενη σεζόν οριζόμουν να πάρω kill. Τώρα τουλάχιστον παίρνω κάποια kills, έτσι. Υπάρχει μια βελτίωση. Λέτε στην επόμενη σεζόν να πάρουμε το Victory Royale. Μένει να το μάθουμε. Επίσης, αυτή τη στιγμή, μερικές ώρες πριν να φύγω για τριήμερο στο Ποσίδι και να κάνω μπανάκια, μπορεί το βίντεο να βγει λίγο μικρότερο από τις άλλες φορές. Αλλά θα με συγχωρέσετε γιατί ξέρετε πώς είναι αυτά. Καλοκαιράκι έχουμε. Λίγο να ηρεμήσουμε λίγο τις καταστάσεις. Λίγο να καλμάρουμε τη ζωή μας. Πάμε να παίξουμε όμως. Πάμε. Αρχικά για να σαμάρουμε αυτή τη σεζόν, έχω κάνει όλα τα challenges που είναι διαθέσιμα εκτός από του Omega. Το τελευταίο πρέπει αυτό 80 level και δεν μπορώ να το κάνω. Από τη week την τελευταία που βγήκε τώρα, έχω κάνει 4 από τα 7 challenges και τώρα θα κάνουμε και το 5ο σίγουρα αυτό με τα eliminations. Και θα τη συμπληρώσω βασικά τις μέρες που μένουν όταν γυρίσω από Ποσίδι. Γιατί θέλω να τα έχω όλα συμπληρωμένα, γιατί αλλιώς δεν ξέρω, δεν θα μου αρέσει. Παρόλο που πλέον δεν παίρνω κάτι, παίρνω μόνο XP. Αλλά δεν με νοιάζει. Θέλω να τα έχω συμπληρωμένα γιατί μου αρέσει να το βλέπω. Νομίζω δεν είμαι ο μόνος που έχει αυτό το πρόβλημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε για το σημερινό τελευταίο βίντεο να παίξουμε 50v50v3. Όπως είπα, θέλω κάτι χαλαρό και δεν θέλω να ζοριστώ στο να παίξω solo και να τραγεί χαρντάρο. Για νίκη και ου. Να το πάμε έτσι λίγο πιο λαού και να κλείσουμε έτσι ήρεμα τη σεζόν και να μπούμε δυναμικά στην 5η σεζόν όταν είναι η ώρα τη. Πάμε λοιπόν 50v50v3. Οκ, okay, θα πέσουμε salt αν και ο κύκλος έκλεισε κοντά στην tilted. Πήρα dual pistols, πρώτο όπλο. Οκ, okay, δεν νομίζω να παίξουμε αυτά. Ο Minis, αυτό το ήθελα. Οκ, okay, RPG. Ναι, ρε φίλε, α γεμίσουμε λίγο shield. Οπα εκεί πέρα έχει άτομο. Κατεβαίνει από εκεί καλά, άστος βασικά. Πάμε προ την ομάδα μα την tilted εκεί πέρα. Να μην είμαστε μοναχούλια μα. Ο ένα εδώ πέρα τι ακριβώ κάνει. Και στον μπούτσο του λέει απλά κάτσω εγώ εκεί. Οκ, okay, ξεκινάνε τα fights εκεί πέρα στο κύκλο. Και λοιπόν αρχικά. Όπα. Ελά. 100 ώρες να το σπάσω. Α, και δεν έκανα και τίποτα. Είχε εκεί πέρα εχθρούς, τους είδατε. Όπα, μισό είμαι μόνος μου με στην Tilted. Πώς έγινε αυτό. Γιατί εγώ θυμάμαι την ανάμνηση του να είναι όλη η ομάδα μου στην Tilted. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Είμαι μόνος μου από την ομάδα μου στην Tilted, ρε. Ω! 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 Τι τους κάνω! Μόνος μου και όλοι τους. Ένα V50 σας έχω, ρε. Όχι, ρε. Oh shit. Oh shit. Με θέλουν όλοι νεκρό τώρα, ε. Oh shit. Μπρο. Όχι ρε μαλάκα. Εντάξει, δε. Ξαφνικά είδα όλη την ομάδα μου να λείπει από την Tilted. Και εγώ τι να κάνω, παιδί είμαι, έτσι. Αλλά θα πέσω όσο μπορώ μαζί με την ομάδα μου για να μην γίνει κάτι σαν το προηγούμενο συμβάν. Ωραίο, ο κύκλος έκλεισε εδώ μπροστά. Θα πάω σόλτι. Πάνε και αρκετοί ακόμα από την ομάδα μου σόλτι. Καλά θα είμαστε. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δύο μεγάλα σίλτ μου δώσε ένα τσέστ. Μάλιστα, νομίζω πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Δεν με χάλασε. Αλλά θέλω να βρω κανένα μικρό ίσω. Πέρα μου και το hunting. Ανάτα και τα μικρά. Ε, βέβαια. Όλα μια γαρά. Τέλεια, ήπιαμε το χυμούλι μα και είμαστε έτοιμοι. Δεν βρήκαμε κάτι καλό σε οπλάκι δυστυχώς. Αλλά θα πάρουμε από το loot τον αντιπάλου μου, θα σκοτώσουμε το ρόπα. Έχει εκεί πέρα loot crates. Airdrops, πώς στο boots τα λένε. Θέλω να ανοίξω ένα τέτοιο, γιατί έχει challenge να ανοίξω ένα τέτοιο και ένα chest και ένα από αυτό. Οπότε θα με βόλευε να κάνω γι' αυτό το challenge παράλληλα με τα άλλα. Αλλά σιγά μην προλάβω εγώ, τα πάρουν οι συμπαίκτες μου γρήγορα. Ρε μαλάκα, τι έχτισαν εδώ, δεν μπορούμε να ανέβουμε γάμο. Θα φτιάξω δικιά μου σκαλά. Οκ, okay, θα ανέβουμε εδώ πέρα στο βουνό, θα του κάνουμε κατάληψη στο βουνό. Και τα πράγματα θα είναι πολύ εύκολα μετά. Έχουμε ανέβει όλοι δική μας στο βουνό. Οι άλλοι θα είναι από κάτω. Μπάου, μπάου, ένα-ένα θα φεύγουν τα κεφάλια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, τον βλέπεις εκείνον εκεί πέρα. Όπα. Ω. Ω. Αχ. Έλα. Με πετυχαίνει με σνάιπερ μάλλον αυτός. Τι κάνεις βρε. Όπα ρε μαλάκα. Έλα. Έφυγε αυτός. Έφυγε και eliminate. Όπα, όπα, όπα. Μας βαράει και ένας άλλος. Κάτσε να βάλουμε λίγο ένα μεγάλο shield. Θέλει ηρεμία και στρατηγική. Έναν εκεί πέρα πίσω βλέπω. Το αετήσιο μάτι μου τον έχει πετύχει. Δες. Όχι. Ω, oh, τον πέτυχα λίγο. Όπου πρέπει να παίξω λίγο με το hunting. Πρέπει να μάθω να παίζω με το γαμμένο το hunting. Θα μπορούσα να είχα ήδη πάρει 3 κιλά, μα ένιωθα λίγο. Έλα. Έλα, δικό μας το κιλά αυτό, δικό μας. Δικό μας, έφυγε. Ωραία. Πέθανε κι αυτό. Κι αυτός πεθαίνει. Έλα. Όπα, 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 όπα. Πάγαμε γερές. Πρέπει να χαλαρώσουμε. Ένας εκεί πάει. Σε είδα όμως. Μαλάκα, πώς και τον είδα, ρε μαλάκα. Παίζει να ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει να τον δω και να τον πετύχω. Πάρε και με το hunting έτσι, να πεθάνεις λίγο πιο γρήγορα. Μπράβο. Είναι ένας εκεί. Ω, τον πέτυχα, έφυγε! Και ένας εκεί. Ωραία, πέθανε γι' αυτός. Και ένας εδώ είναι. Σε είδα, σε είδα, σε είδα. Όχι! Τι έκανα, ρε μαλάκα. Δεν χάνετε εδώ που φτάσαμε, θα πάω να ανοίξω αυτό να πάρω το challenge. Όχι, please, please, please! Πόσο θέλει το άλλο για να πέσει, τέλειωνε. Πρέπει να πάρω τουλάχιστον το challenge. Έλα. Εγώ τον φάω, εγώ τον φάω. Εγώ τον φάω. Δικό μου. Άχρε, πούστιδες. Όπα, εκεί πέρα είναι ένας.
Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Δεν έχω υλικά ρε. Γαμώ. Βαρέσει τον λίγο, βαρέσει τον λίγο. Έλα έτσι θα σε φάω. Μωρή έτσι θα σε φάω. Έλα, έφυγε γι' αυτός. Πρέπει να ανοίξω αυτό, έλα. Το πρόλαβα, ναι! Ωραία, ωραίο ματσάκι είναι αυτό. Θα βάλουμε και όλα τα τέτοια εδώ. Δεν έχω καθόλου σφαίρες για salt, αλλά δεν πειράζει κιόλας γιατί είναι 13 άτομα, θα τις φάμε σιγά σιγά. 5 eliminations έχω, Τι παθαίνω τελευταία. Α, εδώ έχεις σφαίρουλες πεσμένες κάτω. Πάμε να χωθούμε, μωρέ τώρα. Τι θα κάνουμε, θα καθόμαστε σαν τους χαζούς πίσω. Α, πήραμε victory, δεν το παρατήρησα. Τέλεια! Πήρα και 5 kills. Καλό game, ήταν πάμε άλλο ένα. Και πήραμε και 2 ακόμα challenge. Μόνο τα chest injunction μένω που θα κάνω έτσι μόνο μου off camera να τα συμπληρώσω όλα. Οπότε έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς τη season 4. Θα πάω το Mato Town και πάω μόνο για ένα λόγο. Μου έστειλαν ότι έχουν βγάλει τον ντομάτα από το Mato Town και όντως έτσι φαίνεται. Νομίζω ότι η Epic με εκδικείται. Γιατί λείπει ο ντομάτα από εδώ. Επειδή σταμάτησα να βάζω τον Mato Head, έβγαλαν τον ντομάτα από την Ντοματούπολη. Κατέστρεψαν την Ντοματούπολη. Ντροπή σα, μόνο αυτό λέω. Θα επιστρέψουν ντομάτα στην 5η σεζόν, είπα να το αλλάξω. Για λίγο, τώρα πήρα τον Ωμέγα. Δηλαδή, τέτοια εκδίκηση, ρε παιδιά. Κατευθείαν όλα τα shield που ήθελα μέσα σε ένα chest. Δεν χρειάστηκε να ψάξω παραπάνω. Μου τα έδωσε όλα, λέει πάρτα και ψάξε τώρα άλλα πράγματα. Πέρε μου και το βραζινούλικο. Εντάξει, δεν είναι κανείς άλλος στην τομέα τώρα. Είμαι μόνο εγώ με ένα τυπά βασικά. Πέρε και τον πολυταξιονάκι. Λοιπόν, μπορούμε να ακολουθήσουμε την τεχνική που πέτυχε πριν που είναι να πάρουμε αυτό το βουνό πάλι. Και βλέπω ότι ήδη πάνε άτομα προς το βουνό. Οπότε πιστεύω είναι η καλύτερη λύση. Α, είναι και το ίδιο βουνό μάλιστα, ωραία. Αλλά βασικά ας πάρουμε και αυτό το τέτοιο που πέφτει εδώ πέρα. Έπεσε εκεί πάνω το μαλακισμένο. Δεν πειράζει, σπάσουμε το δέντρο να πάρουμε και ξύλα και να ανοίξουμε και αυτό. Έλα, πέσε, πέσε, έλα κάτω. Έλα κάτω. Όπα. Ποιο ρημα. Από εκεί πάνω. Εντάξει, τον έφαγαν οι άλλοι. Oh, fair tag tag. Και το campfire. Όπου το γαμημένο ήρθε να μα κάνει επίθεση εδώ πέρα. Στενία. Τώρα θα δει τι θα κάνω στην ομάδα σου για αυτό που έκανε. Λοιπόν, κοιτάμε και μετά βγαίνουμε και γαζώνουμε. Βλέπει αυτόν εκεί. Έφυγε, νοκ. Βλέπει αυτόν εκεί. Έλα. Δύσκολο σότο αυτό. Βαράνε εμένα ρε μαλάκα. Εμένα ρε μαλάκι, στα βαρέσετε. Για καθίστε καλά, σα παρακαλώ πολύ. Α, και εκεί πίσω έχει άτομα, δε. Δε. Παίζει 1 εκατομμύριο να τον πετύχω αυτό σοτ. Αλλά δεν παίζει να πετύχω σοτ εκεί. Καταρχάς κάπως ανακολλάνε, δες. Δεν πάνε κανονικά. Όχι, δεν πετυχαίνει. Πάμε σε πιο βατά πράγματα. Πάμε να φάμε αυτόν. Αχ, τον έκοψα. Oh shit, ευτυχώς που έχω το τσαγκ τσαγκ. Να είναι καλά το τσαγκ τσαγκ. Ο, ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Έχω 5. Ένα να μην με δει. Ωραία. Τι θέλει, ποιο. Ποιο μουνάκι. Ποιο μουνάκι, ρε. Και από πίσω είναι. Oh fucking hell. Μας ήρθαν εδώ πάνω ρε μαλάκα. Να μας πουλήσουνε. Όπα εδώ είναι. Έλα. Όχι ρε το μπάσταρδο. Όχι ρε τα μπάσταρδα. Μας έκλεισαν καλά. Όχι ρε μαλάκα. Πάω να φύγω. Λες να με ακολουθήσουνε. Αυτό το παιχνίδι για να το γυρίσουμε τώρα θέλει πολύ πίεση. Είμαστε πολύ λιγότεροι. Πρέπει να βγάλουμε πολύ καλά plays. Και μας έχουν πάρει το βουνό οι μπάσταρδοι. Όχι ρε μαλάκα. Έλα. Τον έριξα, τον έριξα, τον έριξα, τον έριξα, τον έριξα. Όχι ρε. Okay. Πάγαμε λίγο πούτσο σε αυτό το μάτσι, αλήθεια είναι. Άντε πάμε ένα τελευταίο, μπας και κλείσουμε μια χαρούμενη, ωραία, έτσι ευδιάθετη νίκη. Θα φύγω χαρούμενος για τα μπανάκια μου. Για το τελευταίο game λοιπόν τη season 4 θα πέσω στη Loot Lake. Μια και βολεύει εδώ που είμαστε και βολεύει και εκεί που έκλεισε ο κύκλος. Και όχι τίποτα άλλο, απλά για το μικρό ενδεχόμενο ότι μπορεί η Epic να αποφάσει στην 5η σεζόν να κάνει κάτι κακό στη Loot Lake, που δεν το θέλουμε φυσικά αυτό. Γιατί όπως γνωρίζετε είμαι ο βασιλιάς της Loot Lake. Παρόλο που ξεχνάω να το αναφέρω τελευταία, και μάλλον το έχετε ξεχάσει. Οπότε για αυτό το μικρό ενδεχόμενο ότι μπορεί να μην ξαναδούμε τη Loot Lake ή μπορεί να την δούμε πολύ αλλαγμένη. Ας πέσει στο τελευταίο μάτσε αυτήν για να μπορέσουμε να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει, γιατί είναι αγαπημένη μας Loot Lake. Ελπίζω βέβαια να μην πάθει κάτι κακό. Ό,τι shields χρειάζομαι μέσα σε ένα chest πάλι. Σκέψου ρε φίλε να ξεκινήσει η season 5 και να μην υπάρχει Loot Lake. Σταματήσω να παίζω παιχνίδια γενικά. Οκ. Okay. Θα πρέπει να αφήσουμε το mini shield. Βασικά θα αφήσω το slurve γιατί τα mini μπορώ να τα στακάρω πιο πολύ. Πάρουμε και το assault. Να δούμε τι έχει και το τσεστάκι. Alright. Μέτριο το loot μας. Loot Lake φεύγω. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στη season 5. Ελπίζω να μην χαθείς και ελπίζω να μην αλλάξεις. Άμα σε βγάλουν υποσχέσουμε ότι θα μιλάμε. Έστω μία φορά τη βδομάδα να μου λες τι κάνεις. Πάω προς την Pleasant Park εγώ τώρα γιατί εκεί κλείνει ο κύκλος. Τα λέμε στη season 5, ε. Ναι, ωραία. Νομίζω πως γενικά αξίζει να ανέβουμε σε αυτό το βουνό το οποίο η άκρη του είναι μέσα στον κύκλο. Είναι πολύ άκρη του βέβαια. Αλλά και πάλι είναι λίγο. Έχει σφαιρούλες, έχει και ένα μεγάλο shield. Ωραία. Όπα. Δεν μπορεί να κουβαλήσω 3. Και εδώ τι. Όπα, εκεί πέρα παίζει the fighter. Όπα, όπα, όπα. Oh! Με ένα shot knock. Φέρε μου ένα hop rock. Δεν θα προσπαθήσω να πάω να τον κάνω eliminate προφανώς. Δεν αξίζει. Θα πάω απλά να ανέβω στο βουνό. Οκ, okay, νομίζω ότι είμαι μοναχούλης πάνω στο βουνό. Έτσι, δώσα μου και λίγες φερούς. Να έχω και λίγες για το sniper θα ήθελα ίσως. Πάνω λες να έχει τίποτα. Α, για το shotgun. Εντάξει. Εντάξει, εκείνος που νόκαρα πριν μάλλον τον έσωσαν. Τσεκαρέ. Αχ, έλα. Στάσου λίγο. Εκεί. Και έχει και έναν εκεί πέρα μαζί του. Θα τον πάμε για αυτόν. Αυτός που νόκαρα που είναι, είναι εκεί πέρα κάτω σέρνεται. Ναι, δεν νομίζω να τον έσωσε ο άλλος.
Που τους βλέπω, αλλά δεν μπορώ να κάνω ιδιαίτερα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Οκ, okay, πέθανε αυτός που έκανα πριν νοκ. Α, με πυροβολάνε, ρε. Ας μαζέψω λίγα δέντρα, μιας και έχω χρόνο. Βασικά μπορεί και να με πυροβολήσουν, αλλά δεν γαμνείται. Ας μαζέψουμε λίγα ξύλα να έχουμε. Α, παίρνω και πολλά από ό,τι βλέπω, ωραία. Έχω και λάντσπατ, οπότε γενικά μπορώ να φύγω από το βουνό σχετικά γρήγορα. Εσύ πεθαίνεις. Όχι. Περίμενε τώρα. Περίμενε τι. Τώρα. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή με το assault πετυχαίνω πιο εύκολα. Έφυγε κάτω. Όπα, 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 όπα. Παιδιά μου, ήρεμα, όλα καλά. Να πάμε να χωθούμε, να μην καθόμαστε σαν τα αρχίδια εδώ. Άντε, ρε, πάμε να χωθούμε, ρε, μην καθόμαστε σαν τα αρχίδια. Δεν έχω και πολλές φορές σνάιπερ. Πάμε να τους χωθούμε. Ποιοι είναι που επαναστατούν εδώ πέρα. Α, 6 άτομα έχουν μείνει μόνο, καλά. Έλα, πάρουμε κανένα kill ακόμα, μην το αφήσουμε έτσι. Πού έχει κόσμο. Να, ένας εκεί πίσω είναι. Έλα, πάρω κι εγώ κανένα kill, μην τελειώσω με ένα kill. Να τους. Έλα, το πήραμε κι αυτό. Ωραία, τι έχεις εσύ. Φέρε μου το. Ω, 1000 σφαίρες έχω. Πού είναι άλλος. Περίμενε, θέλω κι άλλο kill. Έφυγες κι εσύ. Σας παίρνω τα kills. Φέρε μόνο τελικά του. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε κανέναν άλλον. Πού είναι οι υπόλοιποι. Πού είναι, ρε. Ένας έμεινε. Εγώ θέλω final kill cam. Θέλω final kill cam. Μην τον πάρει κανείς. Εγώ το θέλω. Μην μου το πάρετε, please. Πού είναι. Εκεί πάνω είναι. Πού είναι τελικά. Έχω μπερδευτεί full. Ένας γαμίδης έμεινε και δεν τον βρίσκουμε, ρε μαλάκα. Απίστευτο. Μπορεί και να κρύβεται πίσω από κανένα δέντρο εκεί πέρα, ρε. Μαλάκα, απλά μας παίζει κρυφτούλε ο τελευταίος που έμεινε, ρε. Είμαστε 21 άτομα και περιμένουμε. Νάτο, τον βρήκα. Έλα, final kill cam. Final kill cam, please. Please. Ναι! Final kill cam! Victory Royale με το kill μου! Ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε τέταρτη σεζόν. Το τελευταίο kill σε ένα άτομο που το ψάχναν 20 άτομα. Κάπως έτσι λοιπόν να κλείσουμε τη σεζόν με ένα Victory Royale με 4 kills και το τελευταίο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να το θυμάστε αυτό. Τι λένε την πρωτοχρονιά. Όχι, ό,τι κάνεις την πρώτη μέρα. Φάκ, άρα δεν μετράει. Τέλος πάντων! Οκ. Okay. Είχαμε ένα ωραίο και ευχάριστο κλείσιμο λοιπόν για την τέταρτη σεζόν. Ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Έτσι λοιπόν κλείνει όμορφα η σεζόν 4 του Fortnite. Θα τα ξαναπούμε όπως είπαμε με Fortnite βίντεο στη σεζόν 5 και θα δούμε όλοι μαζί τις αλλαγές που θα έχει αυτή. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, ένα comment από κάτω να μου πεις πώς φάνηκε, να subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεις για να βίντεο σαν αυτό και άλλα. Και τα λέμε στα επόμενα βίντεο που υπάρχουν κάθε μέρα μέσα στη εβδομάδα και με Fortnite ξανά την Πέμπτη. Για την Πέμπτη σεζόν. Την Πέμπτη γίνεται Πέμπτη σεζόν. Πέμπτη θα είναι η Πέμπτη σεζόν. Μάλλον χρειάζομαι διακοπές. Πάω να τις κάνω.